σπανίως επεμβαίνω στις αποφάσεις ομάδας για ματσαρίσματα. Θέλω να μένω λίγο εκτός από αυτή την ευθύνη, γιατί εμπιστεύομαι ότι το κάνουν καλά. Τους αφήνω, γιατί δεν επεμβαίνω, γιατί το κάνουν καλά. Σήμερα πίστευα ότι μπορώ να νικήσω. Γιατί να το πάρει ο Θα τον διαλέξουν αυτό. Περίμενε, μπορώ να σου πω. Έχουμε το 1-3. Να σου πω. Σταματήστε. Πλακίστε. Πρέπει να βγει ο Σάκης. Γιατί να βγει ο Σάκης. Γιατί τον καλύτερο όλο. Ναι, γιατί έχουμε τρεις ουσάκης. Να βγει ο Σάκης. Ρε, γιατί μιλάτε όλοι πάλι. Όχι. Να το πάρεις πίσω με μένα. Θα βγει ο Μπογδάνος, θα πάρει εμένα. Δεν κέρδισες κάτι. Κάντε το. Κέρδισες κάτι. Έχεις δίκιο, βγες. Δεν κέρδισες κάτι. Σπύρο, σταμάτα λίγο. Δηλαδή αν έβγαινε. Ξέρω, ήρθα σε αντιπαράθεση με τον Σπύρο, του λέω αυτό που κάνεις δεν είναι καλό για την ομάδα. Ρε το Μαρτίκα. Ο Μαρτίκας από την αρχή, να βγω να διαλέξω πρώτος. Όλη η ομάδα του έλεγε όχι και πιο, πολύ, και πιο έντονα από όλους του έλεγε η Κατερίνα, η Δαλάκα. Όχι ρε Σπύρο, σταμάτα. Και στο τέλος που ρωτάω, λέει ενώ τελικά ποιος πετάγεται ο Σπύρος και λέει εγώ τον Γκρις. Τρελαθήκαμε όλοι, να σου πω την αλήθεια, και εγώ αγχώθηκα. Μου κοπήκαν τα πόδια. Λέω όχι, τώρα πάει. Κάποιος από εμάς ή θα χάσει, θα βγούμε υποψήφιοι. Αλλά τον έφερε τον πόντο. Όταν τον έφερε τον πόντο, όλη η ομάδα το κλείσε το στοματάκι της. Μπράβο του. Το πίστεψε και το έκανε. Μπράβο στον Δήμαρχο. Ο Κρίς αστοχή, ο Σπύρος το κάνει. 9-7 το σκορ, μία ανάσα μακριά και από τον τρίτο αγώνα, Ηλίας η κόκκινη.